Μετά τη σκαλοσιά στο παλιό δημαρχείο στην είσοδο του ενετικού λιμανιού που μετρά περίπου 10 χρόνια και τη σκαλοσιά στο ρολόι που τοποθετήθηκε πριν από ένα χρόνο, μια νέα μεταλλική κατασκευή στήριξης θα κοσμήσει άλλο ένα αξιοθέατο της πόλης των Χανίων. Αυτή τη φορά θα τοποθετηθεί στη βόρεια είσοδο της Δημοτικής Αγοράς. Τα μνημεία αυτά μετρούν περισσότερο από έναν αιώνα ζωής. Πόσο να αντέξουν στο χρόνο και στις καιρικές συνθήκες χωρίς σοβαρή συντήρηση? Πριν λίγες ημέρες η αρχαιολογία έστειλε έγγραφο στην τεχνική υπηρεσία του Δήμου Χανίων, σύμφωνα με το οποίο πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των διερχόμενων πολιτών, καθώς υπάρχει ο κίνδυνος να πέσουν τμήματα της πρόσωψης και να προκαλέσουν κάποιο ατύχημα. Υπάρχει διαδικασία σύνταξης για να ενταχθεί σε κάποιο πρόγραμμα στο μελλοντικό διάστημα, το οποίο θα λύσει όλα τα προβλήματα αυτά. Αυτό όμως είναι μια άλλη περίπτωση. Είναι μέτρα ασφαλείας για να αποτρέψουμε το ενδεχόμενο ατυχήματος το επόμενο διάστημα. Ένα μνημείο που δεν είναι χαρακτηρισμένο μνημείο. Ωστόσο, για την ασφάλεια των πολιτών αλλά και των καταστηματαρχών, τις επόμενες ημέρες θα τοποθετηθεί σκαλοσιά. Άγνωστο το για πόσο καιρό. Είμαι τουλάχιστον 35 χρόνια εδώ πέρα. Δεν θυμάμαι ποτέ να έχουν επέμβει στο τμήμα αυτό της αγοράς, εκτός από μερικές παρεμβάσεις για να ομορφήσουν το κτίριο, όχι τίποτα άλλο. Είναι καλό να γίνει, αρκεί να μην μείνουν μόνιμα αυτά τα πράγματα εδώ πέρα, αυτές τις σκαλοσιές, και κάποια στιγμή να αποκατασταθεί σύντομα, ώστε να μην έχουμε κι εμείς προβλήματα. Είναι θετικό. Θα γίνει κάτι καλό. Ωστόσο, το να παραμείνουν οι σκαλοσιές για πολύ καιρό, αυτό εσάς ζημιώνει ή όχι? Πιστεύω δεν είναι μόνο για μένα, είναι για όλη την αγορά. Θα είναι κάποια άσχημη εικόνα. Μέχρι και κλαδιά έχουν φυτρώσει στα πετρώματα της βόρειας εισόδου εδώ και αρκετούς μήνες και κανείς δεν ενδιαφέρεται να τα ξεριζώσει, καθώς βοηθούν στη διάβρωση των πετρωμάτων. Το κύριο πρόβλημα είναι η βροχόπτωση, η οποία λόγω από τους σεισμούς κλπ. Και από την παλαιότητα του κτηρίου έχουν μετακινηθεί κάποια κεραμίδια, έχουν σπάσει κάποια άλλο πίνακες απάνω. Θέλει αντικατάσταση γενικά. Αυτό είναι ένα κόσμημα. Αυτό κατοχυρώνει την εικόνα της πόλης μας διεθνώς. Οπότε νομίζω ότι θα πρέπει όλοι να το αναδείξουν. Τα τελευταία χρόνια αρκετές δεσμεύσεις έχουν ακουστεί τόσο από δημάρχους όσο και από την περιφέρεια Κρήτης για την αποκατάσταση της δημοτικής αγοράς μέσω του προγράμματος Jessica ή του ΕΣΠΑ. Ωστόσο, οι περαστικοί βρέχονται στις δυνατές νεροποντές αφού η βροχή περνά από σπασμένα τζάμια. Εδώ που έχουμε και πίνω τον καφέ μου, όταν βρέχει βρέχομαι. Και λένε, ρώτησα, θα το φτιάξετε, λέει τον άλλο χρόνο. Τον άλλο χρόνο και είναι 5 χρόνια. Και φέτο που είδα πάλι, βροχή και το νερό τρέχει μέσα στην κεφαλή μας. Να γίνει μια ανακαίνιση, να έχει μια... Οπωσδήποτε, είναι απαραίτητο. Απαραίτητο είναι να γίνει, αλλά δεν γίνεται. Όχι μόνο στην αγορά, για όλο τον νομό Χανίων χρειάζονται πολλά έργα. Γιατί ο κρητικός λαός δουλεύει και το απαιτεί και το δικαιάται. Η σκαλοσιά αναμένεται να τοποθετηθεί μέσα σε 15 ημέρες.